καιρό έχουμε να τα πούμε. Τι κάνετε, είστε καλά. Χαίρετε, παιδιά. Σε αυτό το βίντεο έχω να κάνω μία ανακοίνωση και να σα πω τη γνώμη μου για δύο κύβου, οπότε θα ξεκινήσω αμέσω. Ο πρώτο κύβο είναι ο Μάρσε που μου είχε στείλει το Lightning πριν από λίγο καιρό. Όσο για το γιατί βλέπετε ένα συνάρτητο βίντεο στην οθόνη, α πούμε πω διέγραψα κατά λάθο την εισαγωγή του βίντεο. Ελπίζω να με συγχωρέσετε. Γυρίζω στο βίντεο και στον Μάρσε. Τέλο προσπάθησα πολύ να τα βρω μαζί του. Το πάλεψα, τον έσφιξα, τον ξέσφιξα, του άλλαξα λιπαντικά, αλλά δυστυχώ θα είναι η πρώτη κριτική η οποία θα ξεκινήσει με το συμπέρασμα. Μην τον αγοράσετε. Δηλαδή, δε, δεν είναι κακό κύβο, αλλά ήδη έρχεται ακριβώ στο ίδιο πακέτο που έρχεται και ο GTS. Και αν πάρει αυτού του δύο κύβου και του συγκρίνει, συγκρίνει το GTS με τον Mars S, ο GTS θα είναι παντού ή ίδιο ή καλύτερο. Άρα δεν υπάρχει κανένα λόγο να αγοράσει κάποιο τον Mars S. Πάρε τα απευθεία στο GTS. Βέβαια, υπερσύνδεσμο αγορά θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Όχι μόνο γι' αυτόν, μην το χρησιμοποιήσετε αυτό το link. Θα υπάρχει και για το GTS. Γεια σου, ξαναστείλει εσένα κύβου στο light take. Ωπα, κάτσε, κάτσε, κάτσε. Θα το σώσω. Αξίζει βέβαια να σημειώσω ότι αλήθεια δεν μιλάμε για έναν κακό κύβο. Αν είχε βγει πριν από 3 χρόνια, τότε πιθανότατα θα ήταν ένα κύβο που θα βλέπαμε πάρα πολύ στου διαγωνισμού και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Απλά τώρα που βγήκε δεν έχει ακριβώς λόγο ύπαρξης. Αυτό. Πώς πήγε. Περίφημα. 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 Θα κάνουμε έξι σε κανένα. Τώρα πηγαίνοντας στο Megaminx Chi της Chi Πάλι καλά δεν με βάφτισε κινέζος. Έχω να πω το ότι δεν είναι κακό puzzle. Αντιθέτω, ήταν αρκετά καλό, αρκετά καλύτερο από το προηγούμενο που είχα, αλλά η εμπειρία που έχω με αυτά τα πάζλ είναι πολύ περιορισμένη γιατί το προηγούμενο που είχα ήταν τη Ντάγιαν. Και αυτό το πάζλ έχει βγει εδώ και τουλάχιστον μισή δεκαετία. Οπότε, ναι, δεν είμαι και το καλύτερο άτομο για να τον κρίνει. Παρ' όλα αυτά, γυρίζει σχετικά καλά. Αν και. γύρνα όμω, αν και. Το βασικό μου πρόβλημα ήταν το ότι δεν είχε τα κρατήματα τα οποία υπάρχουν στον αντίστοιχο κύβο τη Dayan και σε πολλού άλλου ακόμα. Όπω και να έχει, θα πρότεινα την έκδοση S, η οποία έχει κρατήματα πάνω στι επιφάνειε προκειμένου να μπορείτε να χειριστείτε πολύ πιο εύκολα αυτόν εδώ πέρα τον κύβο. Και εννοείται να τον πάρετε χωρί αυτοκόλλητα. Μην πα να κάνει αυτό που πα να κάνει, σταμάτα τώρα. Για να μην παραλάβετε το ίδιο έσχο με τον κύβο που είχα πάρει εγώ, που τα μισά αυτοκόλλητα τη γκρι πλευρά ήταν σε άλλα σημεία από αυτά που θα πρέπει να είναι. Ποιο λοιπόν, βέβαια ήταν μόνο σε μία πλευρά, αλλά φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι που αγοράζουν ένα πολύ οικονομικό Megamix δεν είναι το ότι έχουν πολλά αυτοκόλλητα για Megamix κάπου να περιτριγυρίζουν στο σπίτι του. Δεν ξέρω. Πλά λέω. Όπως και να έχει, υπερσύνδεσμο και για τα δύο, πάζλ θα βρείτε πάλι κάτω στην περιγραφή. Επίσης, κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε link για την ολοκαινούρια σελίδα στο facebook του καναλιού, στην οποία μπορείτε να κάνετε like προκειμένου να βλέπετε ενημερώσει για το κανάλι. Όπως επίση και για να υπάρχει μια καλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ μας καθώ τα σχόλια στο youtube είναι πολύ δύσχριστα. Είναι τόσο δύσχριστα όσο ένα σκύβο του Rubik από ξύλο. Κάποιο φτηνό ξύλο που θρηματίζεται. Και επίση να σα θυμίσω πω μπορείτε να ακολουθήσετε το κανάλι και στο Instagram για να μην χάσετε ξανά κανένα από τα απίθανα story του. Επίκο μέτρια. Όπω και να έχει, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσετε το βίντεο. Εύχομαι να είστε καλά και πηγαίνετε εννοείται να αγοράσετε τον Mars S. Ο κάτσε, τι έγινε. Ε, όλο και κάποιο ανεπιθυμητό δεν θα έχει κάποια στιγμή γενέθλια. Α, α, α.